αριστερά, Πέτρο, κάνει την κάμερα, σε παρακαλώ, να δείξεις από πού έχει ξεκινήσει. Από το βουνό και έχει κατέβει όλος αυτός ο χύμαρος. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, έχει... αυτό ήταν ρέμα. Ήταν ρέμα πριν, γιατί βλέπουμε έτσι όπως είναι. Ήταν ένα ρέμα το οποίο δεν είχε νερά, όμως. Ή το σκαψιό τώρα. Ξαφνικά, αυτό που μπορώ να σας πω είναι αυτό που βλέπω, ότι ήταν πραγματικά ήταν ένα ρεύμα. Ένα ρέμα. Βλέπουμε εδώ πέρα να έχει υποχωρήσει το έδαφος. Έχει συμπαρασύρει ο χύμαρος τα πάντα και έχει καταλήξει προς τη θάλασσα. Υπάρχει ένας αγωγός της ΕΙΝΤΑΠ εδώ απέναντι, ο οποίος έχει σπάσει. Ναι, συνεργείο... τον βλέπουμε. Βγαίνουν τα νερά, δηλαδή από τη μία κατεβαίνουν τα νερά από το βουνό έτσι όπως έρχονται και από την άλλη πετάγονται σε αντίθετη κατεύθυνση τα νερά από το σωλήνα της ΕΙΔΑΠ. Ακριβώς. Βλέπετε στις άκρες του χυμάρου πώς έχει υποχωρήσει το έδαφος. Πραγματικά μεγάλη καταστροφή. Όλος αυτός ο χυμάρος... Τώρα αναλυτικά τι έχεις καταγράψει, τι έχεις δει μέχρι να φτάσεις εκεί. Καθώς φτάσαμε πριν από λίγο, αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι σε βάση της τελευταίας ενημέρωσης που έχουμε από την πυροσβεστική στην περιοχή της Περάμου, της Μάνδρας και, και των Μεγάρων, επιχειρούν αυτή τη στιγμή 40 συνεργεία της πυροσβεστικής με αντλίες. Και έχει δεχτεί η πυροσβεστική πλέον εκατοντάδες κλήσεις. Έχουν φτάσει τις 250 και πλέον. Από ό,τι μας είπανε. Εκεί που είσαι, μισό λεπτό Γιώργο, να μας δώσεις εκεί στην περιοχή που βρίσκεσαι εσύ. Γιατί τώρα βλέπουμε όλο αυτό τον ορμητικό χύμαρο και την αλεξέλεγκτη κατάσταση. Να. Όμως δώσε μας αν κοντά είναι σπίτια. Γιατί από το πρωί ακούμε ότι εκεί ακριβώς στην περιοχή υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια και οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι μέσα, δεν τολμούν. Δηλαδή φοβούνται πραγματικά πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση και αν θα απειληθούν οι ζωές τους. Πραγματικά με το που μπήκα, είμαστε έξω από την κοινότητα Νεράκι. Έτσι λέγεται η κοινότητα αυτή που βρισκόμαστε πριν, 2 χιλιόμετρα πριν την Πέραμο. Πραγματικά δεν υπάρχει ψυχή στους δρόμους. Αυτό που αντικρίσαμε αυτή τη στιγμή είναι αυτό που βλέπετε και εσείς στους δέκτες σας. Να δώσω το λόγο όμως και στον πρόεδρο του Συλλόγου Εθελοντών του Θριασίου, τον κύριο Καλυμνάκη. Σωστά. Καλυμνάκης Γιάννης. Ο κύριος Καλυμνάκης Γιάννης. Από ποια ώρα είστε εδώ πέρα, κύριε Καλυμνάκη? Έχουμε έρθει 2 ώρες περίπου, 3 εδώ πέρα. Και είχε σταματήσει λιγάκι, αλλά τώρα δυναμίνει. Η ροή είχε σταματήσει λίγο. Ήταν πολύ περισσότεροι, είχαν σπάσει παρακάτω, που έδειξε προηγούμενος, που δείχνει τώρα από ό,τι βλέπω, είχαν σπάσει σωλήνες της ΕΙΔΑΠ. Είχε πλημμυρίσει και ήταν πάνω από τη γέφυρα, ανεβαίνανε τα νερά. Και τώρα βλέπω ότι ξαναρχίζει πάλι και κατεβαίνει επάνω από το καντήλι πάλι αυτή η ροή και δυναμώνει. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, που λένε. Λίγο πιο συγκεκριμένα για αυτό. Όχι, δεν είμαι προσωπικό της πολιτικής διαδικασίας. Δεν γνωρίζουμε την περιοχή. Επειδή δεν γνωρίζουμε την περιοχή, πείτε μας περιεκτικά. Πείτε μας περιεκτικά ακριβώς πού εντοπίζεται το πρόβλημα μέσα στην κοινότητα. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και αν κινδύνευσαν άνθρωποι. Το πρόβλημα μέσα στην κοινότητα υπάρχει, διότι δεν είναι γι' αυτό τον όγκο του νερού. Αυτός ο όγκος του νερού έχει να γίνει 100 χρόνια. Δεν είναι δηλαδή θέμα να αρχίσουμε και να λέμε ποιος στέει και ποιος κάνει και ποιος δείχνει. Είναι, δεν έχει ξανα... Εγώ τουλάχιστον είμαι εδώ πέρα τώρα πόσα χρόνια, δεν έχω ξαναδεί αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, το θέμα είναι το τι κάνουμε τώρα να βοηθήσουμε τον κόσμο. Υπάρχουν, διότι υπάρχουν, έχει εγκλωβισμένα οχήματα. Όχι. Οχήματα. Υπάρχουν εγκλωβισμένα οχήματα τα οποία, αν δεν τα μαζέψουν από την παραλία της Νέας Περάμου, θα έχουμε πρόβλημα μεγάλο, διότι αν θα ξανακατέβει ένας όγκος νερού σήμερα που πρέπει να τα μαζέψουν, είναι τα νερά θα πηγαίνουν στα μαγαζιά. Είναι ασφαλείς οι άνθρωποι εδώ στην κοινότητα όλοι. Ίσως να μην έχουν καταλάβει και το τι συμβαίνει, διότι βλέπουμε τα αμάξια και προχωράνε μέσα στους χύμαρους. Πρέπει κάποιοι να πάνε να σταματήσουν τα γιοταχή και τα αμάξια, διότι με 40 εκατοστά όγκο επάνω νερού παρασέρνει το αμάξι. Δεν το έχουν καταλάβει. Τώρα είναι 30-35. Μάλιστα, για τη γύρω εδώ περιοχή, τι άλλο έχετε ακούσει? Πού αλλού εντοπίζετε πρόβλημα? Γιατί εδώ, για την περιοχή εδώ τριγύρω. Εντάξει, και η Ελευσίνα έχει πρόβλημα και η Μάντρα. Έχουν αναφερθεί άλλες ζημιές, πλημμύρες. Πού αλλού? Πάρα πολλές ζημιές. Ο γιος της Δέσποινας εδώ πέρα δουλεύει στο Βασιλόπουλο και είχαν πλημμυρίσει, σπάσανε τις μάντρες για να μπορέσουν να φύγουν τα νερά. Για πες και εσύ. Έχουμε ζημιές δηλαδή και σε πολλοί καταστήματα. Καταστήματα, πράκτικα, ακούσαμε ότι έχει μισό μέτρο νερό. Ένα μέτρο νερό. Το νερό κατεβαίνει στις γραμμές της Ελευσίνας, όπου εκεί υπάρχουν πολλά σπίτια. Και φοβούνται ότι θα πλημμυρίσουν και εκεί τα σπίτια, οπότε συνεχίζεται το κακό. Λοιπόν, θα είμαστε σε απευθείας σύνδεση και επαφή
με όλες τις πληγήσεις περιοχές, με τη Νέα Πέραμο, με τα Μέγαρα, με τη Μάνδρα Αττικής, εκεί όπου βρίσκονται όλοι οι συνάδελφοι, οι ρεπόρτερ της δημόσιας τηλεόρασης. Θα συνδεθούμε και πάλι σε λίγο, θα κάνουμε ένα γύρο, Μάριον, Νίκο, γιατί το θέμα δυστυχώς έχει εξέλιξη. Ας ελπίσουμε και ας ευχηθούμε η πιο τραγική είδηση να είναι αυτή που μεταφέρθηκε πριν και να μην έχουμε...